Have you ever felt? Are you listening? Damn. Ευγενή αυτή η προσπάθεια και στάση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και το ενδιαφέρον της για το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς στο πρόσωπο των στρατιωτών του φυλακίου 306 του 213 του τάγματος. Τέτοιες μέρες η Εθνική Φρουρά δέχεται επισκέψεις σε όλα τις τα φυλάκια, με κύριο βάρος τα φυλάκια της πόλης της Λευκωσίας. Και είναι χαρά μας και τιμή μας να έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους που νοιάζονται με πράξεις, με λόγο και διάθεση για το έργο το δικό μας. Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να μας επισκεφτείτε εδώ στο 306. Να είστε καλά. Καλές γιορτές, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς για την τιμή που μας κάνετε να μας κάνετε αυτήν την όμορφη υποδοχή. Τα δώρα τα οποία έχουμε επιλέξει είναι συμβολικά, αλλά θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα στα στρατεμένα νιάτα της Κύπρου ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρας διατηρεί την ευαισθησία και έχει την ευαισθησία να δείξει με πράξεις και του λόγου του αληθές με αυτά τα μικρά δώρα. Αλλά πέραν αυτού θέλει να στείλει ένα μήνυμα ότι αυτοί οι άνθρωποι που φυλάνε θερμοπύλες εδώ δεν είναι μόνοι τους. Ο κόσμος της Καλαθοσφαίρας είναι μαζί τους, τους σκέφτεται και αυτές τις μέρες των γιορτών, στέλνοντας ένα μήνυμα αναγωνιστικότητας, στέκει δίπλα από αυτά τα παιδιά. Ας ευχαριστήσουμε και πάλι και ό,τι χρειαστείτε από την Ομοσπονδία, η Ομοσπονδία θα είναι και πάλι δίπλα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Σαν διοικητής της μονάδας εδώ πέρα, να εκφράσω και εγώ την ιδιαίτερη χαρά και τιμή που αισθάνομαι σαν διοικητής της μονάδας, αλλά και εκ μέρους όλων των αξιωματικών και οπλητών της μονάδας, για την επίσκεψή σας εδώ πέρα στην γραμμή άμυνας, στην προκεχωρημένη γραμμή άμυνας του φυλακίου 306 και της μονάδας. Εδώ που, όπως λέω, από την πρώτη στιγμή που έχω αναλάβει την διοίκηση της μονάδας, χτυπάει η καρδιά της Εθνικής Φρουράς. Εδώ οι στρατιώτες μας, να ξέρετε ότι είναι ιδιαίτερα, αισθάνονται ιδιαίτερη τιμή που υπηρετούν στο 213, γιατί είναι οι μόνοι μαζί με το 211 και όλες τις άλλες γραμμές που έχουν απέναντί τους τους κατακτητές και έχουν απέναντί τους ειδικά αυτό το φυλάκιο, τον πενταδάχτυλο και το έκτρωμα αυτό το οποίο έχουν τοποθετήσει πάνω τους οι κατοχικές δυνάμεις πάνω του. Εγώ να σας διαβεβαιώσω εκ μέρους όλων των στελεχών της μονάδας ότι είμαστε εδώ όπως είπε και ο κύριος, για να φυλάμε θερμοπύλες, είμαστε παρόντες σε επάλεξη της Εθνικής Φρουράς οποτεδήποτε μας χρειαστεί η υπηρεσία για να μπορέσουμε αφενός να υπερασπιστούμε, αφετέρου να ξαναδιεκδικήσουμε τα χαμένα μας εδάφη. Σας καλωσορίζω και πάλι, σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε και τη χαρά που μας δίνετε να είστε εδώ πέρα παρόντες. Έχουμε σε εσάς, στην οικογένειά σας, σε όλους τους αθλητές, τόσο της Ομοσπονδίας, αλλά όλους τους αθλητές της Κύπρου. Εύχομαι καλή χρονιά, καλό υπόλοιπο εορτών και να προσθέσω και την ευχαριστία μας για το δώρο που μας έχετε φέρει, προκειμένου να φέρετε πιο κοντά τα στρατευμένα νιάτα της πατρίδας στον αθλητισμό. Το έχουν ανάγκη, το έχουμε ανάγκη όλοι μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
Χάρης ο Κορονίδης είναι παίχτης του Κεραυνού Στροβόλου, αρχηγός της Εθνικής, ένας εκ των δύο αρχηγών της Εθνικής Κύπρου. Χρόνια στην Καλαθόσφαιρα, χρυσός χαρακτήρας, καλός αθλητής, καλό παράδειγμα για τους νεαρότερους. Άρα ευχαριστούμε για την παρουσία. Ήδη έγιναν κάποιες ομιλίες πριν. Εξήραμε την προσφορά των παιδιών στην πατρίδα και τον ρόλο που έχουν να παίξουν. Οπότε περιμέναμε εσένα να μας πεις ένα γεια. Ο Άρης έχει γύρω στο 42% τρίποντο εκ των πολλά καλών σετσέρ του πρωταθλήματος. Οπότε δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να σε κοντράρει, τώρα το δούμε. Ο μόνος ήταν ο μόνος που μπορούσε να κοντράρει ήταν ο Λούτσο Πατσαλίδης, αλλά εντάξει. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, στα πλαίσια των εορτών του Χριστουγέννου και της Πρωτοχρονιάς, έχει αποφασίσει να επισκεφτεί διάφορα επαγγή ιδρύματα, καθώς και φυλάκια της Εθνικής Φρουράς. Σήμερα έχω επισκεφτεί το φυλάκιο 306, ένα κριτικό φυλάκιο κάτω στο Καϊμακλή. Έχουμε δώσει δώρα στα παιδιά, θέλοντα να στείλουμε μήνυμα αγωνιστικότητας, αλλά και ευπατρίας προς τους στρατιώτες μας, ότι εμείς σαν Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας είμαστε δίπλα τους. Θεωρώ χρέος και υποχρέωση όλων μας τέτοιες μέρες να στεκόμαστε στο πλάι αυτών των εθνοφρουρών οι οποίοι φυλάνε τις θερμοπύλες, ώστε να περάσει αυτή η δύσκολη χρονιά και ας ελπίζουμε ότι το 18 θα είναι μια χρονιά ελευθερίας για την Κύπρο μας. Είμαστε εδώ στο φυλάκιο 306 να δώσουμε στους εθνοφρουρούς μας δώρα και τις ευχές μας για το δύσκολο έργο που επιτελούν τόσο κοντά στη γραμμή. Yeah.